τα ελληνικά σύριαλ επέστρεψαν και μαζί τους επέστρεψαν και τα μοντέλα που δοκιμάζουν το ταλέντο τους στην υποκριτική. Hi. Hello. Hello. Hi. Hi. Είναι η Ντένια Γαλιανού σε ρόλο Γκλίδα στο σύριαλ Πίσω στο σπίτι. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει μέχρι να έρθει χουρέμ και πάει σπίτι της. Κάναμε μια μικρή συμμετοχή. Ήμουν μια Αγγλίδα που είχα πάει να παραγγείλω και τα είχε βρει λίγο δύσκολα ο Θανάσης, δεν μπορούσε να καταλάβει τι λέμε. Τσάμπο τα αγγλικά που πλήρωνε. Nice to meet you. Where are you from? From Liverpool. Ah, Liverpool. Me, Fulham, because Karagounis. But, εντάξει, μια χαρά όλα, δεν υπάρχει. Δεν μιλάνε για ποδόσφαιρο, λένε ότι είναι από το Λίβερπουλ. Ήταν κάτι πολύ σύντομο, εύκολο, περάσαμε καλά. Μέχρι να προλάβουμε να τη δούμε, εξαφανίστηκε. Τόσο σύντομος ρόλος. Extra hot and low fat milk, okay? Bring one straight. Straight, φυσικά δεν φαίνομαι. Δεν μιλάει για σένα. Τον καφέ τη σου λέει πως θέλει. Πες μου ότι τόσα χρόνια πλήρωνα τζάμπα τα αγγλικά. Εσύ που έχεις δουλέψει και στην Τουρκία και θα ξαναπάς όπως μου είπες, παρακολουθείς τουρκικά σύριαλ ή προτιμάς να βλέπεις ένα ελληνικό? Η αλήθεια είναι ότι όσο είμαι στην Ελλάδα δεν βλέπω καθόλου τουρκικά σύριαλ. Όταν είμαι Κωνσταντινούπολη, αναγκαστικά ανοίγω τηλεόρασή μου και βλέπω τουρκικά. Αναγκαστικά όμως. Τα τουρκικά σύριαλ τα απαρνήθηκε, αλλά Τουρκία θα πάει μια βόλτα. Έχουμε χάσει το μέτρημα πόσες φορές έχει πάει στη γειτονική χώρα. Αυτή τη φορά πάω για modeling και όταν θα με περισσέψει και λίγος χρόνος θέλω να κοιτάξω και κάτι εκεί. Και κάπου εδώ τελείωσε και ο ερωτάς της με τον Εζέλ, καθώς η Ντένια εδώ και 2 χρόνια δηλώνει ερωτευμένη με άλλο. Τουρκικό σύριαλ γίναμε. Α, δεν ξέρω τίποτα, η σχέση αυτή έχει τελειώσει. Ούτε καν μου αρέσει πια, δεν το συζητούσα πρόσφατα. Αλήθεια. Με την πεθερά μου. Είναι να μην σε πάρει με κακό μάτι η πεθερά.